κορίτσια, στο σημερινό βίντεο, όπως θα είδατε και από τον τίτλο, θα σας δείξω τα αγαπημένα μου προϊόντα για το μήνα που μας πέρασε, το μήνα Φλεβάρι, ο οποίος ήταν μικρός, ο οποίος ήταν γρήγορος και ο οποίος πέρασε βιαστικά από τη ζωή μας, γι' αυτό έτσι βιαστικά θα δούμε και τα προϊόντα που ξεχώρισα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μήνα δεν χρησιμοποίησα πολύ μακιγιάζ και γι' αυτό ξεσπάω λίγο τώρα στα βίντεό μου και στις εξόδους μου, καθώς δύο φορές την εβδομάδα, όπως σας είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, είχα τον οδοντίατρο και έτσι δεν πήγαινα βαμμένη. Όχι γιατί δεν ήθελα να βαφτώ, αλλά λίγο με τους καθαρισμούς, λίγο με τα νερά, με τα από εδώ, με τα από εκεί, δεν θα ήταν και σωστό να τρέχουν όλα τα πράγματα. Θα αρχίσω λοιπόν να ξεκινήσω, μιας και είπα για τον οδοντίατρο, με την αγαπημένη μου οδοντόκρεμα που είμαι στη δεύτερη της συσκευασία και είναι από τη Sensodyne, είναι η Extra Fresh, την έχω ερωτευτεί, έχουμε μία αναπτυγμένη σχέση πάθους αυτή τη στιγμή, είναι με μία ρίγα gel για Extra Fresh κάδα, τη συγκεκριμένη μου την είχε στείλει το Farm 16 και είναι για σκληρό σμάλτο, οδοντίνη, πιο μαλακίλη από το σμάλτο και για ευαίσθητα ούλα. Πάρα πολύ καλή, σας την προτείνω και είναι και αρκετά οικονομική. Επόμενο προϊόν και απαραίτητο, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από ένα αποσμητικό, το οποίο πήγε να απεβιώσει. Λοιπόν, το οποίο είναι από την Ιβέα, είναι αυτό εδώ. Κοντεύει κάπως να μου τελειώσει από ό,τι βλέπω. Σας έχω πει το χειμώνα προτιμώ ρολόν, το καλοκαίρι σπρέι σουξουμούξου, τα έχουμε πει 500 φορές. Είναι Talc Sensation για αίσθηση στεγνής και απαλής επιδερμίδας τη στιγμή. Καολίν Powder έχει, απαλή περιποίηση 48 ώρες, δεν ξέρω γιατί τα γράφουνε, ποιος θα μείνει 48 ώρες χωρίς να ανανεώσει το αποσμητικό του. Είναι στα 50ml, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν αφήνει σημάδια στα ρούχα που το θεωρώ πάρα πολύ βασικό και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Επόμενο προϊόν που λατρεύω, αγαπώ και έχουμε μια ειλικρινή σχέση είναι το νερό μισελέν καθαρισμού της Nivea. Σας έχω μιλήσει απείρες φορές για αυτό. Το έχω ξαναγοράσει, δεν ξέρω πότε θα σας δείξω αυτό το haul το άτιμο. Τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, δεν ερεθίζει τα μάτια, δεν τσούζει, βγάζει άψογα φερή το μακιγιάζ, όσο βαρύ και αν είναι. Σε αδιάβροχο, λίγο ακόμα προσπάθεια και θα έχει αφαιρεθεί, δεν αφήνει λιπαρότητα, είναι πάρα πολύ καλό και είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες που βοηθά να απμειωθεί η κοκκινίλα, το τράβημα και η ξηρότητα, καθώς και να απομακρύνει το make-up. Είναι στα 200ml, σαν να λέω διαφήμιση δεν είναι. Είναι στα 200ml και μπορείτε να το βρείτε πολύ συχνά σε προσφορά και στα σούπερ μάρκετ και στα Hondo Center, ένα συν ένα δώρο. Επόμενο προϊόν που έχω καραλατρέψει είναι αυτό εδώ το serum, το Sealing Repair Lipidium Serum από τη L'Oréal Professionnel, είναι από την καινούργια σειρά τους. Θυμάστε η μαμά μου που πήγε στα κομμωτήρια Τέο, το θυμάστε. Όχι που θα γύρναγε με άδεια χέρια. Μου αγόρασε αυτό εδώ μαζί με ένα σαμπουάν, το οποίο δεν ξέρω εάν μπορείτε να το διακρίνετε καθαρά από την κάμερα, αλλά αν δεν φαίνεται θα βάλω στο edit μια φωτογραφία να το δείτε. Είναι σαν να έχει μέσα δύο σωληνάρια, το οποίο πρέπει πρώτα να το κουνήσετε πολύ καλά και από την αντλία που έχει, έχει δύο τρυπίτσες. Από τη μία βγαίνει το λευκό, από την άλλη βγαίνει έτσι λίγο το πιο κυτρινοπό. Το ενοποιώ λίγο στα δάχτυλά μου, η μυρωδιά και η απαλότητα και η υγεία που αφήνει στα μαλλιά μου δεν περιγράφεται. Σας το συστήνω να το ψάξετε, να το αναζητήσετε ανεπιφύλακτα. Είναι ένα από τα καλύτερα σέρουμ που έχω δοκιμάσει. Και προχωράω στις ημέρες που είχαμε λίγο μακιγιάζ στο πρόσωπο και τα υπόλοιπα προϊόντα που έχω να σας δείξω έχουν να κάνουν με μακιγιάζ και θα σας μιλήσω για μια καινούργια πρόσφατη αγορά, την οποία θα τη δείτε και αυτή σε ένα haul, η οποία είναι από την Benefit η Bigger Than BB, Big Easy. Είναι η BB λοιπόν της Benefit, είναι με SPF 35, Liquid 2 Power, Oil Free. Είναι στα 35ml και είμαι στην απόχρωση 03 light προς medium. Απίστευτη συσκευασία, πάρα πολύ ωραία. Πού να το φέρω το, να το δείξω. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η συσκευασία του. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν απόδοση, δεν χρειάζεται πούδρα μετά. Το κάνει
του κάνει πολύ matte το πρόσωπο, την επιδερμίδα, είναι πάρα πολύ καλή. Έχω μία εμπειρία στις BB και στη CC, έχω μία τεράστια συλλογή από BB και CC. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό το βίντεο, πολλά έχω υποσχεθεί, τίποτα δεν κάνω. Δεν ξέρω γιατί συνεχίζετε και με αγαπάτε. Τέλος πάντων, αυτό εδώ λοιπόν το χρησιμοποίησα πάρα πολύ και έχω μείνει ευχαριστημένη. Θα συνεχίσω με τη μάσκαρα που η σχέση μας έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Έχω χαμηλώσει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Η σχέση μας έχει προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο, σας έχω ζαλίσει με αυτή τη μάσκαρα και πρόκειται για τη μάσκαρα της Authentic Volume, την Extra Volume μασκάρα αυτή εδώ, η οποία είναι ο έρωτάς μου, ο αγιάτρευτος, η οποία σε κάθε ευκαιρία σας τη δείχνω, σε κάθε βίντεο σας μιλάω για αυτήν, είναι πάρα πολύ οικονομική, είναι πάρα πολύ τέλεια και δεν ξέρω γιατί δεν την έχετε αγοράσει ακόμα. Θα προχωρήσω σε ένα κραγιονάκι. Τι δεν το έβαλα αυτό σήμερα και έβαλα άλλο. Τώρα φοράω το 13 από την Golden Rose, από τη σειρά Velvet Matte, αλλά χρησιμοποίησα, ίσως ήθελα να το ταιριάξω με την μπλούζα, αλλά χρησιμοποίησα πάρα πολύ έτσι για κάθε μέρα το 07 που είναι αυτό εδώ, ένα πάρα πολύ ωραίο απαλό ροζ χρωματάκι που γι' αυτό εδώ φταίει η Ιωάννα, η οποία μου έλεγε πόσο ωραίο είναι αυτό το 07 και έτσι κοντεύει όλη η θήκη με τα κραγιόν να γεμίσει με αποχρώσεις της Golden Rose. Και θα προχωρήσω με ένα μολυβάκι το οποίο συνδύαζα τις περισσότερες φορές γιατί είναι nude και έτσι nude είναι και το χρώμα αυτό, το οποίο είναι το 66. Το 66 από την Horst Kichberger είναι αυτό εδώ το μικρό μολύβι που βλέπετε, το οποίο είναι σε ένα υπέροχο καφέ nude χρώμα, δεν ξέρω τώρα, ελπίζω, εύχομαι, παρακαλώ τον καλό Θεούλη να μπορείτε να το δείτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, τα συγκεκριμένα μολύβια, επειδή έχω και σε φούξια, το κλασικό, το έντονο, το φούξια της Horst Kichberger ή του φίλου Jack που λέει και η Μαρίλια, μπορείτε να το εφαρμόσετε και σε όλα σας τα χείλη, σε όλα σας, και σε αυτά και στα δίπλα και σε πιο δίπλα, σε όλη την επιφάνεια των χειλιών σας και απλά να βάλετε από πάνω κάποιο lip gloss και είσαστε έτοιμοι να πάτε βόλτα όπου θέλετε και επιθυμείτε. Και θα κλείσω αυτό το βίντεο με ένα προϊόν που με έσωσε πάρα πολύ αυτό το μήνα, γιατί όπως σας είπα δεν είχα πολύ μακιγιάζ και δεν θα κλείσω αυτό το βίντεο γιατί έχω κι άλλα να σας πω. Δεν γλιτώνετε έτσι εύκολα από μένα, το οποίο είναι αυτό εδώ από την Wet n Wild, το Mega Glow Illuminating Powder, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν highlighter, σαν bronzer, σαν σκιές και σαν rouge. Εγώ το χρησιμοποίησα λίγο απ' όλα και βρήκα την υγειά μου. Και πάμε στα άσχετα αγαπημένα. Πραγματικά αυτό το μήνα έλειωσα στην κυριολεξία. Θα μπορούσα να τρώω και κάθε μέρα, αλλά το απέφευγα. Σοκολάτα, λάκτα, γιαούρτι με φράουλα. Είναι τέλεια, είναι απίστευτη. Θυμίζει πάρα πολύ μία εκδοχή της Lila Paus, αλλά 100 φορές καλύτερη. Σαν αγαπημένη σειρά θα σας πω το The Originals και το Arrow. Το Vampire Diaries λίγο... δεν ξέρω τι μου έχει κάνει αυτό το μήνα, δεν μου πολύ άρεσε, πάρα πολύ. Και σαν αγαπημένη ταινία θα σας πω τις 50 αποχρώσεις του Grey. Γιατί ναι, το είδα. Και ξέρω ότι και είδα και διάβασα και άκουσα και μου είπαν ότι σε πάρα πολλές δεν άρεσε. Έχω διαβάσει και τα τρία βιβλία και έχω να σας πω ότι η γνώμη μου είναι πως κάποιος ο οποίος δεν έχει διαβάσει τα βιβλία δεν μπορεί να μπει ακριβώς στο συναίσθημα που εισπράττει κάποιος ο οποίος έχει διαβάσει τα βιβλία. Εγώ που έχω διαβάσει τα βιβλία, από τα πρώτα λεπτά ήμουνα κολλημένη και απορωμένη να δω τι θα γίνει παρακάτω, αν και ήξερα, αλλά να δω πώς θα το εκφράσουν οι ηθοποιοί. Σαν ηθοποιός και που πιστεύω ότι έπιασε περισσότερο το συναίσθημα της ταινίας ήταν η Αναστέιζια, ο Γκρέι πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί στο θέμα συναισθήματος και απόδοσης της ηθοποιίας του, εγώ και ο Κουτσογιαννόπουλος, στις επόμενες δύο ταινίες θέλω να πιστεύω. Μπορώ να καταλάβω λίγο αυτούς που δεν τους άρεσαν, γιατί βάσει βιβλίου δεν μας δείχνει κάποια στοιχεία για να πιάσουν και αυτοί που δεν έχουν δει την ταινία
το νόημα, οπότε αν θα πρέπει να πω για αυτούς που έχουν διαβάσει το βιβλίο, ήταν μια πάρα πολύ καλή ταινία. Για αυτούς που δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο και πάνε να δουν ντουγρού την ταινία, δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς, εκεί η ταινία έκανε κάποιο λάθος, δεν ξέρω πού, αλλά αυτό, στο συμπέρασμα έχω καταλήξει. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, θέλω να μου πείτε ένα δικό σας προϊόν, αντικείμενο, πράγμα, ταινία, οτιδήποτε θέλετε που ξεχωρίσατε μέσα στο μήνα. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε σχόλια από κάτω και να μου το πείτε και να συζητήσουμε και να πιάσουμε την κουβέντα σαν καλά κατινάκια που είμαστε. Πατήστε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και Twitter, καθώς ανεβάζω πολύ συχνά φωτογραφίες. Εγώ θα σας δώσω κάποιο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!